Okay, volete na cafiste isia, que na cliste tamatiesas, na parete merkes pio vacias anapnoes. Me cathi anapnui. Y si os de olo que pio puli que jalaroste parte mia megali ispnoi cante cratima. Que me tiene que noí irmiste, parís noí, crátima, que me tiene que noí jalarse, que mía coma vacía es noí. Che cratima. Che mi tiene a noi calarsi. E se oste toro timplati sas, affiste i tin che li ha calari, che toglie a coplegma calarò, αφήστε τους ώμους να χαλαρώσουν αφήστε το πρόσωπο να χαλαρώσει αφήστε τα μάγουλα να χαλαρώσουν. Και τα μάτια να χαλαρώσουν. Και το μέτωπο να χαλαρώσει. Και στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Ας νιώσουμε ένα άνοιγμα. Ένα άνοιγμα προς τον ουρανό. Νιώθοντας μια ακτίνα φωτός που έρχεται απάνω μας και μέσα μας. Ας δεχτούμε το φως. Το φως απλώνεται σε όλο τον εγκέφαλο. Σε όλα τα κύτταρα του εγκεφάλου η αίσθηση του φωτός. Είτε το βλέπουμε, είτε το νιώθουμε. Και το φως αυτό απλώνεται στο πρόσωπο και το χαλαρώνει πιο βαθιά. Και απλώνεται στον αφιένα. Και το χαλαρώνει. Και συνεχίζεται στους ώμους και στα χέρια η αίσθηση του φωτός. Είτε το βλέπουμε, είτε το νιώθουμε.
Que tu fuerza soplone tus tizos. Que yo mise tus tizos, me teneste si tu fotos. Y tis iremias. Y tis energias. Que senegisete cato sto iliaco plegma. Que jalaroni. Que prochoráis την κοιλιά, que χαλαρώνει την κοιλιά. Συνεχίζετε στην λεκάνη, το θείο φως. Και προχωράει στους γοφούς, στους γλουτούς. Στα γόνατα, στις γάμπες, στα πέλματα, η αίσθηση του φωτός. Από τα πέλματα ως το πάνω μέρος του κεφαλιού. Και αν υπάρχουν μέρη που είναι σφιγμένα, ή σκοτεινά, ανοίγονται τώρα προς το φως. Το φως μεγαλώνει. Μεγαλώνει πέρα από τα όρια του σώματός μας, σαν μια αύρα που όλο μεγαλώνει και γεμίζει το σπίτι μας και το δωμάτιο που είμαστε και όλο το σπίτι. Γεμίζοντας όλους και όλα. Και το φως μας επεκτείνεται πιο μακριά και ενώνεται με όλους τους άλλους στην ομάδα μας και δημιουργούμε ένα νοηρό κύκλο ενωμένοι με το φως που μας ενώνει, την ενέργεια που μας ενώνει γινόμαστε μια ενωμένη ενέργεια συνειδητότητα. Με την πρόθεση του ανώτερου δυνατού καλού για όλους και συνδεόμαστε με το Θείο προσφέρουμε τον αυτό μας ατομικά και ομαδικά, σαν αγωγός, να εισχωρεί περισσότερη πνευματικότητα, αγάπη, ηρεμία, ενότητα, αρμονία. Και αν έχετε κάποια συγκεκριμένη αιστεία, κάποια έκφραση του Θείου που για σας είναι σύμβολο για το Θείο με ή χωρίς μορφή, συντονιστείτε με αυτή την πηγή ή πηγές
Y prosférame tan aftomas xanás en el diámasos. Την αυξημένη ροή της θετικής ενέργειας για την επανασύνδεση του καθενός με την πηγή της ύπαρξής του, με το Θείο μέσα του. Και αν θέλετε, αν συμφωνείτε, ας επίσης κάνουμε ένα συμβόλαιο με το υποσυνείδητο, με τον ανώτερο αυτό και με το Θείο, ότι κάθε φορά που ευχόμαστε για την επανασύνδεση με το Θείο σε κάποιο όν ή κατάσταση, ότι συγχρόνως θα αφαιρεθεί από μας, από το υποσυνείδητό μας, από όλη την ύπαρξή μας, συναισθήματα, πεπαιθήσεις, προσκολήσεις, ψευδεστήσεις που μπορούν να εμποδίζουν τον ανώτερο δυνατό καλό. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Μπορείτε να φέρετε την οικογένειά σας ή άλλα σημαντικά άτομα μέσα στο κέντρο του κύκλου. Οραματιστείτε, φανταστείτε ή σκεφτείτε το φως μέσα τους, αναγνωρίζοντας ότι είναι έκφραση εκφράσεις της Θείας Εντιτότητας. Και επιθυμούμε να το συνειδητοποιήσουν, να το βιώσουν, την αληθινή του φύση. Για τον ανώτερο δυνατό καλό. Κάντε αυτό με τον καθέναν. Δείτε τον σαν πνεύμα. Αναγνωρίστε την φωτεινή ύπαρξη πίσω από τον καθέναν. Και ευχηθείτε την επανασύνδεση του σώματος και του νου με αυτή την φωτεινή ύπαρξη. Με φως μέσα τους και γύρω τους. Τώρα μπορείτε να φέρετε μέσα στο κύκλο κάποιον για τον οποίο ανησυχείτε. Μπορεί να είναι κάποιος που ήδη σκεφτήκατε, μπορεί και όχι. Οραματίστε αυτόν ή αυτήν μέσα στο φως, πλημμυρισμένο με το ομαδικό μας φως, εισχωρεί μέσα του, ενεργοποιεί δικό του φως, δική του αρμονία, δύναμη, διάβγεια, καθοδήγηση.
Tono notero di na tocalo. Mesa sto fos. Και τώρα ας φέρουμε κάποιον άλλον για τον οποίο ανησυχούμε. Ας εντοπίσουμε ότι είναι η Θεία Συνειδητότητα σε ένα προσωρινό σώμα. Γεμίζει με το φως μας. Με την ευχή μας, συνδέεται με το φως μέσα του με την αρμονία μέσα του που απλώνεται παντού μέσα του. Για το ανώτερο δυνατό καλό. Τώρα θα προσευχηθούμε για κάποιες ομάδες της κοινωνίας, θυμόμενοι ότι είμαστε όλοι κύτταρα μέσα στο σώμα της ανθρωπότητας. Και όταν αυτή δεν είναι καλά, ένα μέρος του σώματός μας δεν είναι καλά. Και αυτό θα επιδράσει επάνω μας. Ξεκινάμε με όλους που είναι άρρωστοι, που έχουν σωματικά προβλήματα, που υποφέρουν σωματικά. Ευχόμαστε για την σύνδεσή τους με την απεριόριστη θεραπευτική δύναμη που υπάρχει μέσα τους. Εξηγούμε στην ψυχή τους ότι έχουν την δυνατότητα και το δικαίωμα να αξιοποιήσουν αυτή την θεραπευτική ενέργεια. Αν εξυπηρετεί το ανώτερο δυνατό καλό τους. Το αφήνουμε σε αυτούς. Είναι εκεί. Είναι στην διάθεσή τους. Και περιλαμβάνουμε και όλα τις οικογένειες τους που υποφέρουν δίπλα τους. Έρθουν σε επαφή με την δύναμη, την πίστη, την διάβγεια που υπάρχει μέσα τους. Και τους νόμους του σύμπαντος. Και όλοι που υπηρετούν αυτούς που έχουν προβλήματα. Όψεις της Θείας Συνειδητότητας που υπηρετούν άλλες όψεις της Θείας Συνειδητότητας. Ας βιώνουμε ευγνωμοσύνη, αγάπη, σωραματιστούμε το φως να τους γεμίσει και να τους περικλείσει. Γεμάτη με φως. Και όλοι οι άλλοι που υπηρετούν στην κοινωνία, που πηγαίνουν στην δουλειά τους, υπηρετούν το σύνολο σε αυτή την εποχή. Ευγνωμοσύνη και φως.
Και όλα τα παιδιά που είναι ορφανά, εκφράσεις του Θείου, να συνειδητοποιήσουν την δύναμη που υπάρχει μέσα τους και την αγάπη του Θείου για αυτούς. Και όλοι οι ηλικιωμένοι που δυσκολεύονται σωματικά, συναισθηματικά, να βιώσουν το φως μέσα τους και την δύναμη που υπάρχει μέσα τους. Και επίσης, όσοι έχουν στραφεί στην μοναδικότητα, στην μοναξιά, στην ξεχωριστότητα, ίσως ακόμα στην επιθετικότητα, ίσως είναι θυμωμένοι, ίσως συμπεριφέρονται στους άλλους με τρόπο που δεν θα θέλανε τους άλλους να συμπεριφέρονται σε αυτούς. Είναι όψεις της Θείας Συνειδητότητας. Είναι το Θείο. Ας τους κατανοήσουμε. Ας τους συγχωρούμε. Ας οραματιστούμε την επανασύνδεσή τους με την αληθινή τους φύση, με τον ενάρετο αυτό τους. Την ενότητα με το σύνολο. Και στέλνουμε το φως μας σε όλους που είναι σε θέσεις εξουσίας. Να συνδέονται με τον ενάρετο αυτό τους, με μια ανώτερη καθοδήγηση, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στους γειτονές μας, στην Ευρώπη, στην Αμερική, όλοι να λειτουργούν για το ανώτερο δυνατό καλό. Και στέλνουμε το φως μας τώρα σε όλη την φύση, σε όλα τα ζώα, τα αδέλφια μας, τα φυτά, τα έντομα, τα ψάρια, την γη, την θάλασσα, τα βουνά, όλη η φύση. Και ζητάμε συγγνώμη για την κατάχρησή μας, για την κατανάλωση, για την ιδιοτέλεια. Και ευχόμαστε για αρμονία σε όλα τα όντα και μεταξύ μας και την φύση. Βιώνουμε τον εαυτό μας σαν όψεις της φύσης. Που τόσο μας δίνει. Και είμαστε ευγνώμων. Τώρα ας νιώσουμε αυτό το φως να απλωθεί παντού μέσα μας.
δημιουργώντας αρμονία, ηρεμία και υγεία. Νιώστε την ενέργεια της υγείας και της ηρεμίας να απλωθεί σε όλους τους μυς. Σε όλες τις αρθρώσεις. Σε όλα τα όργανα. Σε όλο το νευρικό σύστημα. Και στο ενδοκρινικό σύστημα. Αρμονία. Και στο αμυντικό σύστημα, ήρεμη δύναμη, που λειτουργεί δυνατά και αποτελεσματικά. Ήρεμη δύναμη. Και το φως πλημμυρίζει όλα τα κύτταρα, δημιουργώντας υγεία και όλο το DNA και αν υπάρχουν μέρη του σώματός σας που χρειάζονται βοήθεια, νιώστε αγάπη τώρα για αυτά τα μέρη και αφήστε το φως, το θεραπευτικό, να απλωθεί και να θεραπεύσει. Συντοπίστε ότι υπάρχει μια απεριόριστη θεραπευτική δύναμη μέσα σας, που είναι στην διάθεσή σας και έχετε το δικαίωμα να το αξιοποιήσετε και να δημιουργήσετε υγεία παντού. Είναι αληθινή σας φύση. Η αληθινή μας φύση είναι η αρμονία. Είναι υγεία. Είναι η ηρεμία. Είμαστε θεία συνειδητότητα. Είμαστε θεία συνειδητότητα. Θα μετρήσω από 1 ως 5 για να ολοκληρώσουμε.
ένα, δύο, τρία, τέσσερα και πέντε μπορούμε να ολοκληρώσουμε.